με υποψήφιο δήμαρχο τον Μιχάλη Καραμπατζιά, τον Αγγελό μας δήμαρχο. Εγώ, για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Περιστέρα Τσιαούση, Στέλλα είμαι γνωστή, είμαι εκπαιδευτική. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο πολυσυλλεκτικό, ένα ψηφοδέλτιο που αποτελείται από συμπολίτες μας, οι οποίοι ξεκινούν από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, αλλά αυτή τη φορά επέλεξαν να κατέβουν με τη λαϊκή συσπείρωση. Αυτό το πράγμα μας γεμίζει όλους, νομίζω, με αισιοδοξία και με δύναμη για να παλέψουμε, για να νικήσουμε και να είμαστε εμείς αυτή τη φορά που θα διοικήσουμε το Δήμο Βοΐου. Αυτό βέβαια το συμπόρεμα, εγώ θα έλεγα, γιατί για ένα συμπόρεμα πρόκειται, νομίζω ότι το χρωστάμε από τη μία στον ίδιο τον υποψήφιο δήμαρχο, τον Μιχάλη τον Καραμπατζιά, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με το ήθος του, με την εντιμότητά του, την αγωνιστικότητά του κυρίως και την αταλάντευτη στάση του στον αγώνα για ένα καλύτερο Δήμο, εκτιμήθηκε από αυτούς τους ανθρώπους όλη αυτή του στάση και φυσικά επέλεξαν, όπως είπα πριν, να συμπορευτούν μαζί του. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι αυτό το συμπόρευμα το χρωστάμε και σε αυτούς τους ίδιους τους υποψήφιους που, όπως είπα, ερχόμενοι από ιδεολογικούς διαφορετικούς. Εμείς εκτυπώσαμε αυτό το mail και μας παρακάλεσαν πολύ. Δεν μπορούσαν να παρευρεθούν, αλλά ήθελαν οπωσδήποτε να διαβαστεί στη συγκέντρωση. Το διαβάζω λοιπόν. Αγαπητοί συνδημότες, την ώρα που ο Θεσσαλικός κάμπος έχει πληγεί θανάσιμα από βιβλική καταστροφή και πνίγεται στην κυριολεξία, την ώρα που συνάνθρωποι μας θρηνούν αγαπημένα τους πρόσωπα, την ώρα που χιλιάδες έχουν χάσει τις περιουσίες τους και το βιός τους, την ώρα που άλλοι έχασαν τις δουλειές τους και έμειναν άνεργοι, την ώρα που χιλιάδες έμειναν άστεγοι, την ώρα που χωριά του πλοίου παραμένουν αποκομμένα μέρες τώρα, χωρίς ρεύμα, νερό, τρόφιμα, την ώρα που ετοιμάζεται να σκάσει ορολογιακή βόμβα με το ξέσπασμα των επιδημιών, ο αθεόφοβος νυν δήμαρχος Βοΐου, αντί να συμπαρασταθεί ηθικά και οικονομικά στους δυστυχείς συνανθρώπους της καθημαγμένης Θεσσαλίας, διοργανώνει προεκλογικές φιέστες και πανηγύρια, ξοδεύοντας ασύστολα χρήματα για να υφαρπάξει την ψήφο των ταλέπωρων συνδημοτών μας, 400 € σύνταξη του ΟΓΑ. Την μακροχρόνια απουσία και αδιαφορία του από τα χρονίζοντα προβλήματα της περιοχής μας, ο απερχόμενος δήμαρχος προσπαθεί να την σκεπάσει με προεκλογικές φιέστες, όπως η σημερινή στο Μελιδόνι, το χωριό μας. Η πολιτική μας συνείδηση δεν εξαγοράζεται, ούτε με μπύρες και σουβλάκια, αλλά ούτε και με ταούλια. Μελιδόνι 15/9/2023. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, γεια σας. Είμαστε σήμερα εδώ δυνατοί, αισιόδοξοι, ενωμένοι και βέβαιοι για την νίκη. Είμαστε σήμερα εδώ μετά από πολύ κόπο, μετά από πολύ πόνο. Είναι ένα σχήμα πρωτόγνωρο. Αυτό που πονάει τον αντίπαλο είναι ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το σχήμα και γιατί ξέρει ότι θα είναι νικηφόρο. Αγαπητοί κύριοι και συμπατριώτες, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Ξέρουν όλοι ποιος είναι ο Καραμπατζιάς. 30 τόσα χρόνια στο Δήμο, τόσα χρόνια στους αγώνες, όταν αυτοί απουσίαζαν. Ο κομμουνιστής Καραμπατζιάς ήταν εδώ. Και τώρα άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικούς χώρους και θα το πούμε περηφάνεια στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, ανένταχτη αριστερή, απ' άκρους άκρους, πολίτες με δύναμη, πολίτες με κοινωνική προσφορά, συμπατριώτες οι οποίοι δεν είχαν να κερδίσουν τίποτα ερχόμενοι με τον Καραμπατζιά. δεν πήραν να πάρουν ουσίτια, δεν πήραν να πάρουν θέσεις, τήρησαν την αξιοπρέπειά τους, κράτησαν την αξιοπρέπειά τους και την κρατάνε ακόμα και θα την κρατήσουν πολύ ψηλά, τέτοια και τόση, ώστε να φτάσει για την νίκη. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εκεί με χτυπάν, εκεί μας χτυπάν. Πού πάτε, με τον κομμουνιστή, με τους κομμουνιστές? Ακούστε, δεν θα λύσουμε το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Είμαστε όμως ικανοί να λύσουμε τα προβλήματα του Δήμου Βοΐου, γιατί τα ξέρουμε καλά. Γιατί δεν πήγαμε στο ψηφοδέλτιο για να γίνουμε αντιδήμαρχοι. Δεν πήγαμε στα ψηφοδέλτια για να πάρουμε μια θεσούλα. Μια θεσούλα πήγαν κάποιοι για να πάρουν. Σήμερα είναι αστείο, πολύ αστείο, θα το πω για να γελάσουμε λίγο. Και θα ξεκινήσω με αυτό. Αγαπητοί φίλοι, θύμωσε ο δήμαρχος. Θύμωσε πολύ και νομίζει ότι φοβηθήκαμε. Ακούστε τι έκανε. Τις προηγούμενες μέρες, ο συνδυασμός Λαϊκής Συσπείρωσης, και αλήθεια σας λέω, εγώ με τους συνεργάτες μου, θέλαμε να κάνουμε ένα τεστ αντανακλαστικών και είπαμε ότι θα σταθούμε σε 2-3 ζητήματα αιχμής που αφορούν το Δήμο για να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Ο κόσμος κατάλαβε και συσπειρώθηκε μαζί μας. Έγραψε ένα άρθρο ο υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος, αγρότης και δάσκαλος και αγρότης από το Σχισάνι, ο Δημήτρης Σωτσόγγας, και μίλησε για την ίδρυυση. Είπαμε για το φράγμα της Πραμόρτζας ότι έγινε όταν το Βόιο είχε 32.000 και τώρα έχει καμιά 15.000 και ότι είναι ασύμφορο να λειτουργεί γιατί στοιχίζει πάρα πολύ να πάει το νερό στη Γαρακτηνή και στη Σιάτιστα. Τρόμαξαν πραγματικά. Και μαλώναμε γιατί τα χρέη στη δημοτική επιχείρηση, αυτή η τόσο νοικοκυρεμένη δημοτική αρχή, τα έφτασε 12 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Και λέει ότι πάνε καλά τα πράγματα. Και μαλώναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αν είναι 12 ή 14. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή αυτό που λέει η μελέτη επί της Δημαρχίας Λαμπρόπουλου όταν ήρθαν οι οικονομολόγοι στο Δημαρχείο, ότι αν τα χρέη ρυθμιστούν, αν τα χρέη χαριστούν από την ελληνική πολιτεία, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πληρωθούν, σε 5 χρόνια πάλι τόσα πάνε. Πανικοβλήθηκε λοιπόν ο Δήμαρχος επειδή μιλήσαμε ότι είναι γυρασμένο το προσωπικό και ότι πρέπει να προκηρύξουμε θέσεις μόνιμου προσωπικού και δεν το έκανε αυτό, παρότι δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να το κάνει. Και την ίδια στιγμή λοιπόν γέμισε η διάβια από προσλήψεις. Αξιοποίησε δηλαδή αυτά που είπαμε και γέμισε η διάβια από προσλήψεις προσωπικού. Μας είπε μια ανακοίνωση που έβγαλε ότι ψηφίσαμε κι εμείς. Ναι, εμείς ψηφίσαμε να προσλάβουμε για τις ανάγκες της καθαριότητας 15 ανθρώπους και βλέπουμε τώρα προσλαμβάνει στη δομή, προσλαμβάνει από το Μικρόκαστρο, το Παλιόκαστρο, τον Αυγελινό ανθρώπους για διοικητική υποστήριξη, για μεταφορά πολιτών από τη μια περιοχή στην άλλη, επειδή σφίξαμε επίσης, στα πλαίσια όπως είπα πριν, να δούμε πώς θα αντιδράσει, το μεγάλο θέμα. Ότι ο γυρασμένος πληθυσμός του Βοΐου, αντί να χάσουμε 100 εκατομμύρια που χάσαμε, που έχασε ο Δήμος με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής στο Φιεσταβόλιο, θα έπρεπε να κάνει διαδημοτική συνεργασία, να τα δώσει στο κτέλ, τον είπαμε, για να πηγαίνουν οι γυρασμένοι πολίτες του Βοΐου στο κέντρο υγείας του Τσοτυλίου, στο κέντρο υγείας της Άπιστας και να μην περιμένουν να έρθουν τα παιδιά τους από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Να μπορούν να πηγαίνουν στο Δημαρχείο, στο Συμβουλεογράφο, στο γιατρό. Προτιμούμε λοιπόν αυτό. Και τι έκανε που λέτε ο Δήμαρχος? Επειδή είχαμε τη συγκέντρωση σήμερα εδώ και κολλήσαμε μερικές αφίσες, μας έβαλε πρόστιμο και σας διαβάζω το τηλεσίγραφο του Αυτοκράτορα προς τον υποψήφιο δήμαρχο της Λαϊκής Συσπείρωσης. Άκουσον. Ο Δήμαρχος Βοΐου, λοιπόν, ο Δήμαρχος Βοΐου, Σιάτιστα 15-9-23, αριθμός πρωτοκόλου τάδε, απόφαση. Με βάση το νόμο το άρθρο 3, αποφασίζει ο Αυτοκράτορας την επιβολή προσκύνου στον υποψήφιο του Συνδυαστικού Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Βοΐου, Μιχάλη Καραμπατζιά, με αφημί τάδε-τάδε, το πρόστιμο ανέρχεται στα 200 ευρώ, επειδή ακριβώς κάνει αυτή τη διαδικασία και επιστοποιεί εδώ τα έγγραφα της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι δυνατόν να λειτουργούμε έτσι? Είναι δυνατόν? Ο Δήμαρχος σοβεύει χιλιάδες ευρώ ασύστολα και ένα από τα μηνύματα που θέλαμε να στείλουμε και μας ήρθε γάντι ήταν η επιστολή αυτή που έστειλαν οι πολίτες από το Μελιδόνι. Είναι δυνατόν να πορευτούμε έτσι? Ο Αυτοκράτορας λοιπόν μας έστειλε πρόστιμο επειδή κολλήσαμε δύο αφήσεις για να προπαγανδίσουμε, επειδή εμείς δεν έχουμε πολλά κεφάλαια όπως έχει αυτός που τον στηρίζουν, έτσι, και ξοδεύει και χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Δήμου, τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, χρησιμοποιεί τον μηχανισμό του Δήμου για να κάνει τον εκλογικό αγώνα και εμείς κολλήσαμε τρεις αφήσεις και μας έβαλε 200 ευρώ πρόστιμο. Σκιάθηκαμε, φοβήθηκαμε πραγματικά, εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό τι θα μας πει η αλήθεια? Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΕΙΑΒ πήρε ένα εξώδικο από τη ΔΕΗ. Αναφέρει ότι εάν δεν εξοφληθεί η οφειλή μέσα σε 30 μέρες, η ΔΕΗΑΕ από την κοινοποίηση του εγγράφου θα προβεί στην αίτηση απενεργοποίησης των μετρητών φορτίων και που ηλεκτροδοτούν τις εγκαταστάσεις της, στην πάυση εκπροσώπησης των μετρητών φορτίων και από τη ΔΕΙΑ, αλλά και σε καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης. Προσθέτει ότι παρά το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο, κάθε όριο καλής πίστης, επιδεικνύοντας διαχρονική ευαισθητοποίηση επί των θεμάτων της κοινωνικής συνοχής κλπ. Θα αναγκαστεί να μας κόψει το ρεύμα. Έχει να πει τίποτα ο νοικοκύρης Δήμαρχος γι' αυτό? Για ποιο νοικοκυριό λοιπόν μιλάμε, όταν δεν έλυσε το ζήτημα, όταν θα μας κόψουν και δεν θα έχουμε να πιούμε και δεν θα έχουμε να ποτίσουμε? Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, ας περάσουμε λίγο σε κάποια ζητήματα που αφορούν τον τόπο μας. Έχουμε επεξεργαστεί και με τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Δεν πρέπει λοιπόν, θεωρώ, να πάει άλλη χαμένη τετραετία σε αυτόν τον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο που γνωριζόμαστε καλά. Όλοι ξέρουν ποιοι είμαστε. Όλοι ξέρουν ότι τόσα χρόνια τώρα ορθώσαμε το ανάστημά μας απέναντι στα πράσινα αρπακτικά. Βάλαμε πλάτη να στηθούν επιτροπές αγώνα παντού, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη. Ήμασταν οι πρώτοι που δώσαμε μάχη για τον Κούρινο, με μια μεγάλη επιτροπή αγώνα. Και πράγματι, όταν θέλει ο λαός μπορεί, σταματήσαμε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο να τσακίσει τον Κούρινο, να σταματήσουμε να πίνουμε νερό, να χαθεί το μνημείο της φύσης. Το ίδιο κάναμε και στη Γαλατινή, στους συμπατριώτες μας της Γαλατινής, που θα, αν αναπτυχθεί αυτό το αιωλικό, 1000 ΜΒ σε 30.000 στρέμματα, θα μιλάμε για ολική καταστροφή. Για ολική καταστροφή του βοσκότοπου, για ολική καταστροφή του περιβάλλοντος, για ολική καταστροφή του χωριού. Ένα χωριό που φύγει, ένα ζωντανό χωριό με τα καλύτερα ποιοτικά προϊόντα, υλικροφικά προϊόντα, το γάλα, το κρέας κλπ. Στήσαμε λοιπόν την Επιτροπή Αγώνα. Είμαστε εμείς που δεν υπάρχει ζήτημα που δεν πήραμε θέση για όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο, για τις πολλές απολύσεις που έκανε ο Δήμαρχος. Θυμάστε την υπόθεση της δομής των προσφύγων, όταν οι εργαζόμενοι έπαιρναν το βασικό μισθό και τους έκανε εργολάβους με τίτλους πτήσης. Απέλυσε εργαζόμενους τόσους και τέτοιους που θέλαν 6 μήνες για να πάρουν σύνταξη, χωρίς έλεος. Απ' την άλλη μεριά, στηρίξαμε όλα τα συμφέροντα και τα αιτήματα τα δίκαια των εργαζόμενων στη Δικαιό. Με όλες τις εταιρείες συζητούσε, μιλούσε για να αποκομίσει, κέρδη τα οποία μέχρι τώρα δεν είδαμε. Δεν υλοποίησε τον νόμο που λέει για 2 της χιλής ανταποδοτικά μείωση του λογαριασμού ρεύματος. Αντίθετα, εκεί που δεν μπορεί να υπάρχει διαφάνεια, εκεί που δεν ξέρουμε τι ακριβώς συζητά, τι ακριβώς αποφασίζει, ποιος παίρνει τι και τι έργα γίνονται, όπως το συγκεκριμένο έργο το οποίο αμφισβητούμε. Θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να ήταν στην ατζέντα του Δήμου το έργο για το αέριο της Γαλατινής. Μιλάμε για πεπιεσμένο αέριο, όχι αέριο από τους αγωγούς, για αέριο το οποίο θα στήσει μια ιδιωτική εταιρεία, θα κατασκευάσει μια ιδιωτική εταιρεία το έργο, χωρίς να ξέρουμε όταν θα πραγματοποιηθεί και αν πραγματοποιηθεί το έργο, πόσο θα έχει το αέριο και πόσο θα στοιχήσει, ούτε ξέρουμε, δεν έγινε μελέτη πόσα νοικοκυριά ενδιαφέρονται να συνδεθούν. Άρα, αν θα είναι βιώσιμο. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά έχει μια συμπεριφορά επιλεκτική με πολύ καλή σχέση με τις εταιρείες και από την άλλη μεριά μια ανάγκητη, μια απαράδεκτη, μια συμπεριφορά απάνθρωπη απέναντι στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτό που είπα πριν σε σχέση με τα μισθολογικά και εργασιακά τους θέματα. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, είναι γνωστό. Έχουμε διαφορετική αντίληψη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρόνια τώρα, οι κυβερνήσεις μιλάνε για ίδια έσοδα. Η ίδια έσοδα θα πει τοπική φορολογία. Εμείς, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, είμαστε ενάντια στην τοπική φορολογία. Όπως είμαστε ενάντια και στις απολύσεις. Δεν θα γίνει απόλυση όσο υπάρχει στη διοίκηση του Δήμου, όσο θα υπάρχει η Λαϊκή Συσπείρωση. Όπως επίσης ενάντια στην τοπική φορολογία και ενάντια στους ιδιώτες που μπαίνουν και αυξάνουν και το κόστος λειτουργίας. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι εντέχνος δεν έκανε προσλήψεις για να δώσει τη δυνατότητα να μπαίνουν με διπλάσιο κόστος οι ιδιώτες στη λογιστική στήριξη, στη μηχανογραφική στήριξη, σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου. Συμφωνεί η Δημοτική Αρχή στο πέρασμα αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση χωρίς φόρους, και βεβαίως πραγματοποιεί έτσι, συνεργασίες με ιδιώτες με σκοπό το κέρδος. Σε λίγο καιρό θα παίρνουμε ένα πιστοποιητικό και θα για οτιδήποτε και θα πληρώνουμε φόρο. Λέμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε προτάσεις, μπορούμε να διοικήσουμε, δεν ισχύουν όλα όσα λένε ότι δεν θέλουμε να διοικήσουμε. Είμαστε εδώ, για να πάρουμε την εξουσία τη δημοτική, η οποία βεβαίως ξέρουμε ότι δεν θα είναι και η πανάκια για τη λύση όλων των προβλημάτων, αλλά βεβαίως έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα και θα πούμε παρακάτω σε ποια ζητήματα μαζί με το λαό, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους πολίτες, αξιοποιώντας τα τοπικά συμβούλια, τα οποία είναι παραγωνισμένα. Λένε ότι ο Δήμαρχος είναι καλός στην μπάλα, είναι καλός παίχτης, αλλά δεν μοιράζει μπάλα. Δηλαδή, θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, εμείς ακριβώς την αντίθετη στάση και φιλοσοφία έχουμε. Εμείς θα αξιοποιήσουμε τα τοπικά συμβούλια, τους τοπικούς προέδρους, οι οποίοι θα έχουν ζωντανό λόγο στα πλαίσια της συλλογικότητας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την περιοχή μας, θεωρούμε ότι δεν χωράει άλλα αιωλικά φωτοβολταϊκά. Βάζει σε κίνδυνο την ποιότητα ζωής των πολιτών. Καταστρέφει το φυσικό πλούτο της περιοχής. Βάζει σε κίνδυνο την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή, ιδιαίτερα όπως είπα πριν στην περιοχή του Ασκείου. Αντισυσμική θωράκιση όλων των δημόσιων κτηρίων, γιατί κινδυνεύουν. Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή και αντί γι' αυτό δίνει προτεραιότητα τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, δηλαδή φτιάχνουμε τις προσώψεις, φτιάχνουμε το φέροντα οργανισμό για να μην καίμε, για να μην είναι ενεργοβόρο, σωστό είναι αυτό, ενώ αν γίνει ένας σεισμός κινδυνεύουν να πλακώσουν τα παιδιά μας, κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα δημόσια κτίρια, σε όλο το αυτά που σάρτουν στο Δήμο να έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η δική μας ιεράρχηση, αγαπητοί φίλοι, αντισυσμική προστασία όλων των κτηριακών μονάδων και ιδιαίτερα των μονάδων της υγείας και της παιδείας, των δημόσιων κτηρίων. Απ' την άλλη μεριά, είπαμε κάτι για τα αντιπλημμυρικά φαινόμενα, υπόθηκε και πριν για την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους που έχει η περιοχή. Προσέξτε να δείτε. Πριν από λίγο καιρό είχε πλημμυρικά φαινόμενα στην Νεάπολη, στο Τσοτύλι, μέσα στο Κατακαλόκελο. Πολλές περιοχές της Σιάτιστας έχουν το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα με πλημμυρικά φαινόμενα, με ακραία φαινόμενα, αλλά και επειδή υπάρχει πρόβλημα στη λίμνη, στο Σχισάνι, θα πνιγεί το χωριό αν δεν πάρουμε μέτρα. Ναι, πραγματικά κινδυνεύει αυτά τα φαινόμενα που είδαμε στο Βόλο και στη Θεσσαλία να τα έχουμε και εδώ. Άρα λοιπόν το πρώτο ζήτημα που έπρεπε να λύσουμε εμείς μαζί με το ζήτημα ίδρυυσης που δεν ολοκληρώθηκε έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η περιοχή του Αιχείου Χριστοφόρου δεν συνδέθηκε στη Σιάτιστα με το νέο δίκτυο. Έτσι λοιπόν και μια σειρά από άλλες περιοχές έχουν πρόβλημα με τα όμβρια ύδατα, τα οποία σε πολλές περιοχές αναμειγνύονται με τα ακάθαρτα και είχαμε φαινόμενα τέτοια σε πάρα πολλές περιοχές και σε πάρα πολλές κατοικίες. Και στη Νεάπολη και στη Σιάτιστα και στο Τζοκίνη. Αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι η δική μας διαφορετική ιεράρχηση. Δεν παίζουμε με τα ζητήματα υγείας, υποδομών, παιδείας, πολιτισμού, αλλά και του εισοδήματος. Τα πρώτα ζητήματα που προτάσουμε είναι αυτά που προανέφερα. Απ' την άλλη μεριά, έχουμε μια ευκαιρία. Ήμασταν ενάντια στην κατασκευή διοδίων. Ναι, και η Δημοτική Αρχή έλεγε όχι στα διόδια. Τα διόδια που έχουμε και επιβαρύνουν τους πολίτες του Βοΐου και θέτουν και τον εαυτό τους σε κίνδυνο, γιατί αναγκάζονται να περάσουν από τον επαρχιακό δρόμο, τον παλιό δρόμο, την παλιά ο δρόμο Ζάνης και Λαλήνο, με κίνδυνο της ζωής τους. Και παρότι υπάρχουν πινακίδες που απαγορεύουν πάνω από 3 τόνους οχήματα να διέρχονται, παρόλα αυτά περνάνε. Παρουσιάστηκε λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο πήραμε και επιστολές από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και υπηρεσίες της Θεσπρωτείας ότι συνοστίζονται σε πάνω από 5 χιλιόμετρα τα αυτοκίνητα προς την Σιάτιστα και προς την Νεάπολη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το γεγονός και να ζητήσουμε την πάυση της λειτουργίας των διοδίων να χωροθετηθούν αλλού. Ή καθόλου να μην γίνουν στην περιοχή μας, επικαλούμενοι αυτό το πρόβλημα. Ακόμα και αν καταφέρουμε να χωροθετηθούν αλλού, 1-2 χρόνια θα ανασάνουμε και δεν θα υπάρχουν διόδια. Είναι προτάσεις οι οποίες έχουν ένα άμεσο χαρακτήρα και μπορούν να λύσουν τα ζητήματα αυτά. Αγαπητοί φίλοι, όλα αυτά δεν επιτυχάνονται. Η διαφορετική διοίκηση του Δήμου δεν επιτυχάνεται με έναν δήμαρχο αγωνιστή, τέλος πάντων, ή που θα διεκδικεί όπως περιέγραφα πριν. Το βασικό στίχημα για το Δήμο μας είναι η συλλογική, η ομαδική λειτουργία. Θεωρούμε ότι πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτό, με αποφάσεις και με που θα φτάνουν παρακάτω. Εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το λαό. Θέλουμε να λειτουργήσει η κοινότητα, να λειτουργήσει η λαϊκή συνέλευση, μεταφέροντας στο κέντρο, δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην κοινότητα, την άποψη των πολιτών. Ένα ζήτημα που το έθεσα με 4 ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, και είμαστε ο μοναδικός Δήμος και είναι ντροπή αυτό το γεγονός που συνέβη. Είναι εδώ, βλέπω και παλιούς ερετούς αντιδημάρχους της περιοχής της Νεάπολης. Έχει δαπανίσει η πολιτεία τεράστια κεφάλαια για να μετακινήσει και να μετατοπίσει τους οικισμούς που επλήγησαν από το σεισμό του 1995. Ένα μεγάλο πρόγραμμα δαπανήθηκε πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και είμαστε ανίκανοι από το 1995 μέχρι σήμερα το πρόγραμμα της σεισμικής αλλογής δεν καταφέραμε να το πάρουμε. Είναι περίπου 100 κατοικίες σε έναν οικισμό έξω από την Νεάπολη, το οποίο έχουν μεταφέρει ίδρυυση, αποχέτευση, φωτισμό, σχέδιο πόλης και δεν μπορέσαμε να μετακομίσουμε και να μεταφέρουμε τις κατοικίες εκεί. Θεωρώ ότι είναι άμεσης προτεραιότητας αυτό το ζήτημα, γιατί απεμπολούμε δικαιώματά μας. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει πουθενά η δυνατότητα να κατοχυρώνεται από το κράτος να έχει κάποιος μια βοήθεια και λόγω ανικανότητας των δημοτικών αρχών τα τελευταία 30 χρόνια, δεν μιλάμε τώρα για έτσι. Άλλο ένα ζήτημα στο οποίο η λαϊκή συσπείρωση έδωσε μια μάχη και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε τη μάχη, είναι το ζήτημα και η πρόταση που προέκυψε, καλά και δεν ήταν και καμιά πρόταση η οποία ήταν από τη Δημοτική Αρχή, είχε σχέση με την απολιγνητοποίηση στην περιοχή, με το σχέδιο δίκαιης μετάβασης και το γεγονός ότι ενδιαφέρθηκε μια μεγάλη εταιρεία να φτιάξει κέντρο αποκατάστασης στο Βιοπάρκο, ένα εργαλείο χρήσιμο για τους πολίτες. Ήταν λοιπόν μια εταιρεία κυπριακών συμφερόντων, η οποία ήθελε να προχωρήσει και να φτιάξει αυτό το κέντρο αποκατάστασης. Μας έλεγαν ότι θα εργάζονται εκεί πάνω από 150-200 επιστήμονες σε διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και βοηθητικό προσωπικό. Εμείς λοιπόν η πρότασή μας ήταν το Βιοπά να μην παρακολουθεί σε έναν ιδιώτη και ξεπουληθεί. Ήταν η πρότασή μας να ενταχθεί, και αυτό θα παλέψουμε, να ενταχθεί στο εθνικό σύστημα υγείας και ως δημόσιος φορέας να λειτουργήσει. Από εκεί και πέρα, αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό, να αξιοποιηθεί, χωρίς πολλές φανφάρες όμως, γιατί δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες δυνατότητες, έτσι, η περιοχή μας δεν είναι ούτε στα τουριστικά στάνταρ, ούτε προορισμοί επιλέξιμοι, ούτε αναζητούμενοι κλπ. Ως παραδοσιακοί οικισμοί, οι οικισμοί του Βοΐου, με την παραδοσιακή δόμηση θα μπορούσε πράγματι να αξιοποιηθεί ο τουρισμός, έτσι, όμως με χαμηλά την μπάρα, όπως επίσης και ο θρησκευτικός τουρισμός. Θεωρούμε ότι ιδιαίτερα η Ιερά Μονή του Μικροκάστρου θα πρέπει με τη δυνατότητα που έχει να ανοίξει για τις κοινωνικές εκδηλώσεις, συνδυάζοντας με κοινωνικές εκδηλώσεις τέτοιες που θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία να σταθεί στα πόδια της και οικονομικά να ανασάνει. Αγαπητοί φίλοι, έχουμε πραγματικά διαφορετικές αντιλήψεις με το Δήμαρχο και την Δημοτική Αρχή. Εμείς θεωρούμε ότι εδώ και 4 χρόνια με την Δημοτική Αρχή του Χρήστου του Ζευλή, όσο και αν μιλούσε για δύναμη επανεκκίνησης, ήταν μια και θεσμική κατρακύλα, θα έλεγα, της διοίκησης. Λειτουργούμε, όσοι γνωρίζουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, λειτουργούμε 4 χρόνια χωρίς απολογισμούς, χωρίς ισολογισμούς, φτιάχνοντας νέους προϋπολογισμούς, πράγμα το οποίο επέχει και νομικές και ποινικές, θα έλεγα εγώ, ευθύνες. Η Δημοτική Αρχή, όπως είπα και πριν, συμφωνεί με τη χρηματοδότηση του Δήμου να γίνεται με ίδια έσοδα, στην πράξη δηλαδή να προχωράμε φορολιστία στο λαό. Έτσι, εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή τη λογική. Όπως είπα πριν, μέσα και από τη στάση του και μέσα από την προεκλογική του εκστρατεία και περιοδία δείχνει ένα χαρακτήρα αλαζονικό, ένα χαρακτήρα που εάν ο κόσμος τον δώσει δεύτερη ευκαιρία θα μας βάζει όλους πρόστιμα, όπως έκανε σήμερα το μεσημέρι στο συνδυασμό μας. να μας βάζει πρόστιμα, καλά είναι να πάρει μέτρα για να περιθάλψει τους άσκοπους που έχουμε, τις ομάδες που είναι εξαρτημένες από τις ουσίες, τους αλκοολικούς της περιοχής μας, να φτιάξει οργανωμένες δομές, πράγμα που δεν έχουμε. Είδαμε το τελευταίο διάστημα φαινόμενα απαράδεκτα που προβλήθηκαν και σε πανελλαδικά μέσα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε ψυχολόγους, επιστήμονες, ειδικούς και τους βάζουμε να κάνουν διοικητικές δουλειές. Αντίθετα, όλους αυτούς που τους κουβαλάγαμε σαν τα τσουβάλια να τους πετάξουμε στα σκουπίδια, έπρεπε να τους αναλάβουν οι ειδικοί μας, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, δείχνοντας ένα κράτος, δείχνοντας μια πολιτική κοινωνικής συμπεριφοράς, προσέγγισης και βοήθειας σε αυτά τα άτομα, σε αυτά τα πρόσωπα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη κοινωνικών δομών, έχουμε ανάγκη επιστημονικού προσωπικού και αυτό το επιστημονικό προσωπικό πρέπει να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και βεβαίως αδιαφορούμε για όλους αυτούς και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις εκδηλώσεις και στις φιέστες. Επίσης, πριν κάνει μας παρατηρήσεις και μας φοβερίζει με τα πρόστιμα, καλά είναι ο Δήμαρχος και οι δημοτικοί του σύμβουλοι να κάνουν καμιά προσπάθεια να περιθάλψουν τα αδέσποτα, να εμβολιάσουν τα αδέσποτα, να στυλώσουν τα αδέσποτα, να σταματήσουν αυτό το έκτρωμα που λειτουργεί, ένα κολαστήριο για τα αδέσποτα και επίσης να ξέρετε ότι είμαστε ο χειρότερος Δήμος, αιρετοί μας παραπέμπονται στα ανώτερα δικαστήρια και κινδυνεύουν με σημαντικές ποινές από τη συμπεριφορά τους, τις καταγγελίες και τις αποδείξεις που υπάρχουν. Θεωρώ ότι έπρεπε να τα αναφέρω όλα αυτά τα πράγματα και βέβαια αυτό το έσχος της εξαγοράς των συνειδήσεων, αγαπητοί φίλοι, ο μόνος που μπορεί να το σταματήσει είναι ο λαός με την ψήφο του. Παίρνουμε τα μηνύματα, ξέρουμε τα μηνύματα και ξέρουμε ότι υπάρχει μια αγανάκτηση για αυτή τη συμπεριφορά, μια αγανάκτηση η οποία θα πληρωθεί στην κάλπη για τον Δήμαρχο, τον Χρήστο, τον Ζευλή και τον συνδυασμό του τη δύναμη επανεκκίνησης. Δεν θέλω να σας κουράσω, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε να δώσουμε πολλές μάχες. Είμαστε από αυτούς που δεν κολώνουμε στις μάχες. Είμαστε από αυτούς που δώσαμε σε όλη μας τη ζωή μάχες. Είναι εδώ ο φίλος μου, ο Παναγιώτης ο Γαρόφρος, επειδή εγώ είμαι από αυτούς που όταν κλείναν το Ίκα, ήμασταν εκεί. Όταν αποψηλώνονταν οι υπηρεσίες από το Βόιο, η εφορία της Νεάπολης, η εφορία της Σιάτιστας, πήγαμε και σταυτόφορο. Όταν κινδύνευε ο κλάδος της Βούνας, ήμασταν από αυτούς που με τις κινητοποιήσεις μας καθυστερήσαμε τα μέτρα, κατεβάσαμε πάνω από 3.000 επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους και κλείσαμε τον κόμπο της μπάρας. Τι ακριβώς έχουν να πούν αυτοί για τους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο Βόιο όλα αυτά τα χρόνια και που κάποιοι από αυτούς που πήραν μέρος το εξαργύρωσαν με θέσεις ένιστης δράσης στην τοπική αυτοδιοίκηση και αλλού. Αγαπητοί συμπατριώτες, αγαπητοί φίλοι, κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι θα είμαστε μαζί σας. Ελάτε μαζί μας άφοβα. Είμαστε ένα σχήμα διεκδίκησης, αγώνα. Ένα σχήμα που ρωτά ο ένας τον άλλον. Συλλογικό, διεκδικητικό, ενάντια στις πολιτικές που τσακίζουν το λαό. Μονιάσαμε παρά το ότι ξεκινάμε από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι αυτοί που έδωσαν το χέρι στη λαϊκή συσπείρωση στον Μιχάλη του Καραμπατζιά να είναι περήφανοι και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους προδώσω. Δεν θα τους προδώσω, θα πάμε να δούμε και το τέλος, θα νικήσουμε, θα πάρουμε τη δημαρχία και εκεί η είναι. Όλοι όσοι ήρθαν μαζί μας. Ο Κώστας του Ζήκος, από το Τσοτύλι, από τους πρωτοπόρους, η βοήθεια του Παναγιώτη του Γαρόφρου, που λόγει μη εκλογικότητα δεν είναι στα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπείρωσης. Ο Δημήτρης Σωτσόγγας, ο Δημήτρης Σωτσόγγας, η σοβαρή Άπιστα, άνθρωποι που ήρθαν κοντά και έμεινε άναγλος από τη συμπεριφορά τους, από τη συνεργασία τους. Τι να πω για τα παιδιά από την Γαλατινή, που είναι επαγγελματίες, υπάλληλοι εργαζόμενοι, που ήρθαν χωρίς να γνωριζόμαστε καλά-καλά, αλλά δώσαν το χέρι και είπαμε ότι θα παλέψουμε μαζί. Δεν ήρθαν για να κερδίσουν, ήρθαν για να δώσουν. Γι' αυτό θα νικήσουμε. Αυτό μας παίρνει χώρος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα μας επιτρέψετε τώρα να παρουσιάσουμε. Κλείνοντας αυτή την πρώτη μας παρουσία δημόσια σαν συνδυασμός, δίνουμε την υπόσχεση για έναν αγώνα ποιότητας, για έναν αγώνα επιχειρημάτων, για έναν αγώνα όπου θα πάρουν μέρος οι πολίτες με τη γνώμη τους, με την άποψή τους, φέρνοντας εμάς σε θέση να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, η αισιοδοξία μας να γίνει πεποίθηση, να γίνει νίκη. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Γεια σας, καλή δύναμη, με τη νίκη, γεια σας.